συμμετοχή βέβαια του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Για πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είμαστε μόνοι μας, είναι μαζί μας και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος και ο Αποστόλης Λάμπος. Θα αρχίσουμε από τους γηπεδούχους όπως κάνουμε πάντα για να πάρουμε το ρεπορτάζ εν όψη της απόψινης αναμέτρησης για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πόσο Πέδρο Μαρτίνης έφτασε στις σημερινές επιλογές. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, φίλες, φίλοι συνδρομητές. Ήταν ένα διάστημα στο οποίο ο Πέδρο Μαρτίνης, όπως ανέφερε, δυσκολεύτηκε αρκετά, καθώς έλειπαν αρκετοί διεθνείς από πλευράς Ολυμπιακού. Περίμενε με αγωνία να γυρίσουν υγιείς και εγκαίρως. Το πρώτο έγινε, το δεύτερο όχι κατά μεγάλο βαθμό, καθώς μια πεντάδα παικτών σημαντικών, όπως ο Μπα, ο Σισε, ο Σεμέδο, ο Ελαραμπή και ο Κρίστινσον, γύρισαν μόλις χτες δικαιολογημένα. Αυτό σίγουρα δυσκόλουσε περισσότερο τα πλάνα του, γι' αυτό αν και είχε σκεφτεί αρκετά το 4-3-3, πάει σε αυτό το 4-2-3-1 λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του Champions League με την Μαρσέγια εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκτός έμειναν η Πέπε Μπρούμα, Κρίστινσον, Ντρέγκερ από την Οικοσάδα και από χθες ο Τιάγο Σίλβα και ο Βινάγρε. Κυβρακίδης έκλεψε την παλιά που προοριζόταν για τον Χασάν και τώρα έκανε την κάθετη εκεί που έτρεξε ο Μάτιτς, αλλά δεν πέρασε από την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Αποστόλης Λάμπος θα μας δώσει το ρεπορτάζ του Ατρομήτου. Καλησπέρα Γιώργο. Μετά την νίκη επί της ΑΕΚ και την αυτοπεποίθηση στα ύψη για τους παίκτες του Ατρόμητου, ο Νταμερικάν αντιζητά από τους παίκτες του να είναι γενναίοι και πιστοί στο πλάνο που έχουν θέσει όλη τη διάρκεια της εβδομάδας για αυτό το παιχνίδι, αν θέλουν να σημειώσουν μια σπουδαία επιτυχία και για την ομάδα αλλά και για το βιογραφικό τους, όπως χαρακτηριστικά τους έχει πει. Από εκεί και πέρα έχει αφήσει εκτός αποστολής τον Γιώργο Μανούσο, τον Πέτρο Γιακουμάκη, αλλά και τον Τομάσεβιτς στο πλαίσιο της τακτικής και της πληθώρας των επιλογών που έχει από τη μέση και μπροστά, επιλέγοντας να δώσει ντεμπούτο στον Μάτιτς, ο οποίος είναι εδώ και περίπου μια μισή εβδομάδα στην ομάδα του Ατρόμητου, με τον Μουνίθ να επανέρχεται στο αρχικό σχήμα σε ρόλο 10 και από εκεί και πέρα τους υπόλοιπους ίδιους σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Γκάλο εμπόδισε τον Μασούρα, ο Χαρίσης διατήρησε την κατοχή για τον Ατρόμητο, την έκλεψε στην συνέχεια ο Καμαρά με τη βοήθεια του Χολέμπας. Φάουλ στον Κώστα Φορτούνη από τον Ροντρίγο Γάλλο. Ο Κώστας Φορτούνης από χτες 28 έκλεισε, είχε γενέθλια, έκλεισε τα 28 του χρόνια. Και να ο Πέδρο Μαρτίνς δίνει τον 70ο αγώνα με 54 νίκες, 11 ισοπαλίες και 4 ήττες. Από την άλλη πλευρά 65ο μάτς για τον Νταμίρ Κάναντι στη Super League με 31 νίκες, 20 ισοπαλίες και 13 ήττες. Αν φτάσει σε νίκη σήμερα ο Κάναντι, στην επόμενη νίκη θα ισοφαρίσει τις 32 που έχει ο Δόνης και θα είναι στη δεύτερη θέση. Μόνο Παράσκος θα έχει περισσότερες στον πάγκο του Ατρομήτου. Ο Βαλμπουενά εκτέλεσε, η κεφαλιά από τον Φορτούνη δεν καταγράφεται στα πρακτικά του αγώνα, ψηλά η σημαία του βοηθού. Εδώ ο Κώστας Φορτούνης που σας έλεγα ότι χθες έκλεισε τα 28 του, 170ο συμμετοχή στη Super League, είδατε ξανά την τελευταία φάση. 170 συμμετοχές στην Super League για τον Κώστα Φορτούνη απόψε, 146 με τον Ολυμπιακό, έχει και 57 τέρματα από τα συνολικά 58 στην καριέρα του στη μεγάλη ποδοσφαιρική κατηγορία. Φάουλ του Χολέμπας στον Κυβρακίδη. Αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει υπογράψει την τελευταία νίκη του Ατρόμητου σε αυτό το γήπεδο, τη μία από τις δύο. Ο Ολυμπιακός τρέχει αίτητο σερί ανεξαρτήτου έδρας 5 αγώνων, νικηφόρο σερί 4 με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Και το σημερινό μάτς είναι ένα, θα έλεγε κανείς, παιχνίδι κομμένο και ραμμένο για να αποτελέσει πρόβα τζενεράλε για τους ερυθρόλευκους εν όψη της αναμέτρησης με την Μαρσέγ. Και το λέμε αυτό γιατί μέχρι στιγμής ο Ατρόμητος επιβεβαιώνει ότι στα χέρια του Νταμίρ Κάναντι γίνεται μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα να την καταβάλει κανείς. Γενικότερα το έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Φορτούνης αλλάξε με τον Χασάν το σούτ με το αριστερό πάνω στον Γούτα. Με τα δύο τέρματα ο στόπερ του Ατρόμητου, πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμής για την ομάδα του Περιστερίου στο πρωτάθλημα. Πέτυχε το τέρμα με το οποίο επικράτησε τη ΑΕΚ ο Ατρόμητος. Είχε σκοράρει και στο μάτς που είχε προηγηθεί. Για πρώτη φορά στην καριέρα του πέτυχε γκολ σε δύο διαδοχικά. Καμαρά
κάθετα για τον Μασούρα. Φορτούνης, Βαλμπουενά, ωραία κυκλοφορία. Ο Γάλλος σουτάρει πάνω από την εστία. Στο πέμπτο λεπτό. Εδώ Ματιέ Βαλμπουενά. Ωραία κυκλοφορία από τους ερυθρόλευκους. Άφησαν την μπάλα στον χώρο για τον Βαλμπουενά που δεν είχε δεύτερη σκέψη εκεί. Σημάδεψε το παραθυράκι του Γιαννιώτη με το φάλτσο. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία. Ναι, Βασίλη Κωνσταντόπουλε. Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εισέπραξαν το χειροκρότημα του Πέδρο Μαρτίνς μετά την τελευταία φάση. Όπως είπες και εσύ, ο Πέδρο Μαρτίνς ήθελε πριν τη Μαρσέιγ ένα μάτς υψηλού ρυθμού, όπως μοιάζει αυτό με τον Ατρόμητο. Βγήκε ο Μπα πριν η μπάλα φτάσει στον Μάτιτς, ναι Βασίλη. Αλλά θα ήθελε να το προετοιμάσει σίγουρα καλύτερα και με περισσότερους ποδοσφαιριστές στο Ready. Όπως είπε, ήταν μια ενδιαφέρουσα προετοιμασία αυτή με αρκετά νέα πρόσωπα, με παίκτες οποίους... Ο Φορτούνης για τον Χασάν έπεσε στα πόδια του Γιαννιώτης. Ναι. Με παίκτες που πήραν ρυθμό προπονητικό μέσα από αυτές τις ημέρες πριν το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δεν ήθελε να ακούει για Μαρσέιγ. Όπως είπε, όποιος σκέφτεται σήμερα τη Μαρσέιγ απλά δεν θα παίξει με τη Μαρσέιγ. Λανθασμένη μεταβίβαση του Χαρίση πήρε ο Βαλμπουενά. Ο Εμβιλά στον Χασάν θέλει να γυρίσει πρόσωπο. Ωραία τρίπλα. Σούταρε ο Χασάν δίπλα από την εστία του Γιαννιώτη. Μια έξοχη ενέργεια αυτή από τον Αιγύπτιο. Με 6 λεπτά συμπληρωμένα. Το χειροκροτεί Βασίλη ο Μαρτίνς, έτσι. Ναι, ναι. Ήταν αυτό που είπε, η κυκλοφορία της μπάλας στις δύο τελευταίες φάσεις είναι αυτό το οποίο εξήρε ο Πέδρο Μαρτίνς, γι' αυτό και το χειροκρότημα. Ο Ατρόμητος, ο οποίος στις πρώτες 5 αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής δηλαδή, αντιμετωπίζει την πρώτη τριάδα και είναι στην κατάταξη πέρσι και είναι αίτητος μετά τις αναμετρήσεις του με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. 1-1 στην Τούμπα, 1-0 στο Περιστέρι την ΑΕΚ. Δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, ανταποκρίνεται περίφημα η ομάδα του Κάναντι, αίτητη στα τελευταία 4 μετά την ήττα και την ασταθή, θα έλεγε κανείς, εικόνα στην πρεμιέρα. Εντός έδρας ήταν από τον Βόλο σε μάτς που θα έλεγε κανείς ότι σαφώς και επηρεάστηκε από τον κύριο που είδατε σε αυτό το φευγαλαίο πλάνο νωρίτερα, τον Γκούτα που είχε αποβληθεί. Οπα, έδωσε λύση εκεί, έφυγε πλάγιο η μπάλα. Αποστόλη, θυμάμαι, λανθασμένα ήταν ο Ριζβάνης που αποβλήθηκε. Ναι, ναι, είχε αποβληθεί ο Σπύρος Ριζβάνης λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και να σου πω εδώ πάνω σε αυτά που αναφέρεις για τον Ατρόμητο, ότι είναι όντως έτσι. Είχαν θέσει ένα στόχο ικανοποίησης στους 5 βαθμούς μετά τα 4 πρώτα μάτς. Ήρθαν αυτοί οι 5 βαθμοί, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ήρθε η ήττα από τον Βόλο και η νίκη επί της ΑΕΚ. Mm-hmm. Ισοπαλίες σε έδρες όπως του Ηρακλείου και της Τούμπας, πολύ σημαντικές. Και πολύ σημαντική για την οικονομία του πρωταθλήματος ισοπαλία απέναντι στον Όφη, μια ομάδα με τους ίδιους στόχους με τον Ατρόμητο εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Κάναντι έχει δει αυτό το μάτς θέλοντας από τους ποδοσφαιριστές του να τους δει να μάχονται για τη νίκη, καθώς αυτός είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός στην έδρα του. Ραφίνια. Καμαρά. Μουνίθ. Ο Ισπανός πέρασε, ψάχνει χώρο για το σουτ. Ο Εμβιλά είναι αυτός που είχε οπισθοχωρήσει στην περιοχή και την ώρα που έψαξε με το δεξί την τελική προσπάθεια ο Μουνίθ. Ο Εμβιλά έβαλε stop, ξανά. Να πω εδώ. Κυβρακίδης. Ο Σεμέδο απομακρύνει. Άστοχο το σούτ από τον Σάλομον. Αν θες και τις πρώτες οδηγίες. Έλα, Αποστολή.
οι πρώτες οδηγίες του κύρου Κάναντι είναι προς τον Σπύρο Ρισβάνη, για να, επειδή παίζει σαν κεντρικό στόπερ, να δίνει λίγο περισσότερο βάθος σε σχέση με Γκάλο και Γούτα, για να προσέχουν τις μπαλιές που βγαίνουν στην πλάτη της άμυνας του ατρόμητου. Και η δεύτερη στον Χουάν Μουνίθ, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός παίζει με δύο αμυντικά χαφ, να μην τους έχει πλάτη ποτέ όταν αμήνεται η ομάδα του, να τους βλέπει και τους δύο κατά πρόσωπο, ώστε να κάνει αυτό στην δεύτερη άμυνα της ομάδας του μετά τους Κοτσόπουλο και Μάτιτς. Σαλομών έκλεισε τον διάδρομο στον Φορτούνι, εκείνο συνεργάστηκε με τον Βαλμπουενά, ξανά ο Φορτούνις με τον Χασάνο Καμαρά και ο Χολέμπας. Διώχνει ο Ρισβάνης. Χασάν. Γεμίζει ο Ραφίνια, μάζεψε ο Γιαννιώτης, η μπαλακόντρα, ρε. Καμαρά. Κυβρακίδης, Σάλομον. Γκάλο. Πήρε ο Εμβιλά. Βαλμπουενά. Σηκώνει για τον Χασάν. Εκείνος με το κεφάλι κατέβασε για να τρέξει ο Μασούρα στο χώρο. Ο Γκάλο είχε διαβάσει τη φάση. Ανέκτησε ο Χολέμπας για τον Ολυμπιακό. Χασάν. Χολέμπας. Φορτούνης. Αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής στο φάουλ που έκανε ο Μουνίθ στον Φορτούνη. Βαλμπουενά. Ραφίνια. Ωραία σέντρα, ο Μασούρας δεν βρήκε αιστεία. Εδώ ο Μαρτίνς ήθελε να δει τον Μασούρα να σκοράρει. Δεν του άρεσε το ότι δεν βρίσκει αιστεία εδώ ο ποδοσφαιριστής του. Ο Έχων κάνει εξαιρετική εκκίνηση με δύο τέρματα. Ήδη Γιώργος Μασούρας. Ξανά η σέντρα του Ραφίνια. Κεφαλιά από τον Μασούρα. Out. Γκάλο. Κυβρακίδης. Σάλομον. Κοτσόπουλος πήρε το πλάγιο. Ξανά η κεφαλιά του Μασούρα. Ξέρει και ο ίδιος ότι είναι μια πολύ σημαντική περίπτωση αυτή που είχε διαθέσιμη. Τελική προσπάθεια που προκύπτει από τη συνεργασία στη δεξιά πλευρά του Βαλμπουενά με τον Ραφίνια και την πολύ ωραία σέντρα από τον Βραζιλιάνο. Βαλμπουενά. Ραφίνια, ο Νάτσος σπέβδει να του ασκήσει πίεση. Ο Γούτας μπροστά από τον Χασάν. Νάτος, ο Δημήτρης Γούτας. Νάτσος. Ο Μάτιτς θέλει να παίξει στο όριο και κάνει κινήσεις διαρκώς για να πάρει μαζί του το Σεμέδο. Σάλομον. Χαρίσης. Γούτας. Νάτσος. Ο Μάτιτς πιέστηκε από τον Σεμέδο. Απόλεσε την κατοχή. Ο Χασάν στον Φορτούνι. Απέφυγε ωραία τον Χαρίση. Βρίσκει μπροστά του τον Ρισβάνη που βγήκε γρήγορα από την περιοχή. Ο Χασάν πάλι στο Ραφίνια, στο Βαλμπουενά. Out. Εδώ νωρίτερα, ο Σιμπάλα έφυγε εκτός από το σώμα του Ματιέ Βαλμπουενά. Εμβιλά. Είναι παίχτης του ατρόμητου στο έδαφος. Ο Μουνίθι είναι. Καμαρά. Σηκώθηκε ο Ισπανός. Σεμέδο.
Μπα, δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Κυβρακίδης, Παρίσης. Θέλει να βάλει σε κίνηση τον Κοτσόπουλο. Ο Ζωσέσα σε απόλυτη ετοιμότητα βγήκε, μάζεψε, έβαλε την μπάλα στην περιοχή και στην συνέχεια τροφοδότησε τον Ραφίνια. Πάνω στον Νάτσο χτύπησε η μπάλα. Σάλομον σηκώνει για τον Μάτιτς. Το γύρισμά του δεν είναι καλό. Σεμέδο. Ραφίνια. Πίεσε ο Κοτσόπουλος. Έρχεται ο Βαλμποενά. Μπροστά του ο Γούτας. Έφυγε από τον Γούτα, έφυγε από τον Σάλομον. Φάουλ από τον Αυστριακό. Συμπληρώθηκε το πρώτο τέταρτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Εδώ είναι νωρίτερα η διεκδίκηση μουνήθηκε μπα. 0-0 μετά το πρώτο τέταρτο. Ο Ολυμπιακός έχει καταγράψει ήδη τρεις σημαντικές στιγμές. Σημαντικότερη όλων η κεφαλιά του Μασούρα. Από το ύψος της μικρής περιοχής. Ενδεχομένως και κάποια εκατοστά μέσα από αυτή. Ο Βαλμπουενά γύρισε. Ο Μασούρας δεν βρήκε την μπάλα. Εμβιλά. Καμαρά. Φορτούνης. Παίκτες του Μαρτίνς που στα πρώτα τρία επίσημα εντός έδρας παιχνίδια τους συμπεριλαμβάνουμε σε αυτό που σας λέμε και το ευρωπαϊκό. Έχουν πετύχει 7 γκολ όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Το αναφέρουμε με αφορμή την τριάδα καλών στιγμών που ήδη έχουν δημιουργήσει με τη συμπλήρωση ενός τετάρτου στο μάτς. Μασούρας. Χασάν. Χολέμπας. Εμβιλά. Μπα. Φορτούνης. Είναι ελεύθερος ο Ραφίνια. Ζήτησε την μπάλα του, την πέρασε αμέσως ο Φορτούνης. Μασούρας. Ξακρίζει τον Γούτα. Έχει γυρίσει ο Νάτσος. Μπα. Βαλμπουενά. Πυκνή διάταξη από τον Ατρόμητο μέσα σε 15-20 μέτρα τοποθετημένες οι γραμμές. 64% το ποσοστό κατοχής για τον Ολυμπιακό που κυκλοφορεί την μπάλα αναζητώντας διαδρόμους. Ραφίνια. Φορτούνης γυρίζει για τον Καμαρά που δεν μπορούσε να κάνει η επαφή. Ο Χολέμπας με το δεξί. Όχι δηλαδή το πόδι που προτιμά. Πάνω από την εστία. Στο 18. Αποστολή. Πάλεψε πολύ για 15 λεπτά ο κύριος Κάναντι για να τακτοποιήσει τους ποδοσφαιριστές του στις δύο φάσεις του αγώνα, άμυνας και επίθεσης. Στο πινακάκι του στα αποδυτήρια είχε τη διάταξη σε φάση άμυνας 5-2-1-2. Δύο αμυντικά χαφ, ο Μουνίθ να συνδέει τις δύο γραμμές μεσαία και επίθεσης και τους δύο επιθετικούς του, τον Κοτσόπουλο και τον Μάτιτς, σε φάση άμυνας να είναι ανοιχτά. Οπότε ο Μουνίθ είναι ο ποδοσφαιριστής που είναι στον άξονα για την πρώτη άμυνα και οι δύο επιθετικοί να μαρκάρουν τα στόπερ και τα μπακ ανάλογα από το που θα ξεκινήσει την επίθεση ο Ολυμπιακός. Σε φάση επίθεσης το 5-2-1-2 είναι ξεκάθαρο 3-5-2 με τον Μουνίθ δεκάρι και τους επιθετικούς του να κλείνουν στην περιοχή του Ζωζεσά, οπότε δίνεται δυνατότητα στον Ατρόμητο να βγει στην επίθεση. Με την διάθεση του Κάναντι πάντως να μην περιορίσει την άμυνά του χαμηλά, όταν του δίνεται η ευκαιρία ανεβάζει γρήγορα την γραμμή της άμυνας έξω από την περιοχή. Ο Καμαρά με το εξωτερικό έκανε ωραία σέντρα η οποία πήγαινε στον Χασάν αλλά δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση αυτής της συνεργασίας ο Ριζβάνης. Σουντανή και Λαραμπή.
αντί του Ελαραμπή στην αιχμή ο κύριος που είδατε. Ο Χασάν πίσω από τον Ριζβάνη. Ο Χασάν που κάνει την 40η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έχει πετύχει στις 39 προηγούμενες 17 γκολ. Πολλά εξ αυτών πολύ καθοριστικά. Κεφαλιά του Σεμέδο πάνω στην γραμμή ο Χαρίσης και στην συνέχεια ο Μπα με τον Γιαννιώτη. Φάουλ υπέρ του τερματοφύλακα του Ατρόμητου. Ξανά η κεφαλιά του Σεμέδο. Πριν η μπάλα πάει στην εστία, ο Δημήτρης Γούτας απομάκρυνε. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχει ζητήσει το λόγο. Ενεργοποιεί τον Καμαρά περισσότερο μια οδηγία ο Πέτρο. Συγγνώμη Βασίλη που σε διακόπτω. Από τον νόμο του Σεμέδο έφυγε η μπάλα, αλλά πήγαινε με πορεία προς την εστία. Έλα Βασίλη. Έλεγα πως ενεργοποιεί περισσότερο τον Μαντί Καμαρά σε ό,τι αφορά την πίεση ο Πέτρο Μαρτίνς, ζητώντας του να αφήσει μερικά μέτρα πίσω του τον Γιάννε Εμβιλά και να βρίσκεται πλέον σε φάση πίεσης πιο ψηλά στο γήπεδο του Ατρόμητου. Ναι, Αποστόλη. Δεν του αρέσει καθόλου το πώς αμήνεται η ομάδα του στη μεσαία γραμμή ο κύριος Κάναντι, οπότε αλλάζει τη διάταξή του σε 5-3-2 όπως χαρακτηριστικά του είπε, με Σάλομον Εξάρη, τον Μουνίθ δεξιό εσωτερικό χαφ και τον Χαρίση αριστερό εσωτερικό χαφ, δύο επιθετικοί όπως ήταν ο Κοτσόπουλος με τον Μάτιτς, αλλά κλειστά πλέον κοντά ο ένας τον άλλον. Και έχει ήδη σηκώσει για ζέσταμα τον Άσερ Μπουσουλάτζιτς, ο οποίος και στο μάτς με την ΑΕΚ είχε περάσει στο ημίχρονο ως αλλαγή, αντί του Σάλομον που όμως τότε είχε κάρτα και ήθελε να τον προφυλάξει. Ενδεχομένως Αποστόλη εντοπίζει και την πρόθεση του Μαρτίνς να δώσει ελευθερία στον Καμαρά και να τον βάλει πιο μπροστά, πιο κοντά στον Φορτούνι. Πάνω σε αυτό. Έλα, Αποστόλη, ναι. Πάνω σε αυτό που λες, τις περισσότερες παρατηρήσεις τις έχει κάνει στον Χουάν Μουνίθ. Αν θυμάσαι στην αρχή της μετάδοσης, είχα πει ότι ήθελε από τον Μουνίθ να έχει πάντα πρόσωπο, ναι, τον Καμαρά και τον Εμβιλά. Ωστόσο, έχει ξεχαστεί αρκετές φορές ο Μουνίθ, με αποτέλεσμα να του έχει κάνει αρκετές παρατηρήσεις ο κ. Κάναντι και τώρα να τον γυρνάει και σε θέση εσωτερικού χαφ από δεκάρι. Ραφίνια. Out. Αυτός είναι ο Μπουσουλάτζιτς που κάνει ζέσταμα. Λοιπόν, τριάδα στην ευθεία ουσιαστικά όταν αμήνεται ο Ατρόμητος. Με Χαρίση, Μουνίθ και Σάλομον. Ίσως παίρνει... Έλα Αποστόλη, ξεχάστηκε πάλι ο Μουνίθ. Έχει πάει πάλι σε θέση 10 μονολογίο ο κύριος Κάναντι. Του έχει πει να πάει αριστερός εσωτερικός χαφ. Και τώρα περιμένει να δει την αντίδρασή του. Πάει τώρα που μιλάμε. Βαλμπουενά. Σεμέδο. Κεφαλιά του Γκάλο. Μιλά πρώτος στην μπάλα, στη διεκδίκηση με τον Χαρίση. Μιλάει ένας ποδοσφαιριστής που με πολύ μεγάλη ευχέρεια γεμίζει τους χώρους στον άξονα. Δεν επέτρεψε ο Νάτσος να φτάσει η μπάλα στο Ραφίνια. Πα, Καμαρά. Βαλμπουενά. Κάνει σέντρα. Μπάλα δεν φεύγει από την περιοχή. Την έχει ο Μασούρας. Ακουμπά στον Χολέμπας. Σέντρα του τελευταίου. Ο Ριζβάνης τη βρήκε. Μπροστά από τον Χασάν. Βαλμπουενά περιμένει την κίνηση του Ραφίνια, γεμίζει για να εξουδετερώσει ο Γούτας. Φάουλ του Χολέμπας στον Κυβρακίδη. Εδώ, προηγούμενη περίπτωση. Ο Ατρόμητος είναι κίτρινη κάρτα στον Χωσέ Χολέμπας από τον διαιτητή. Ο Ατρόμητος, σας έλεγα, είναι αίτητος εκτός έδρας. Έχει δύο ισοπαλίες. Δεν έχει νίκη, δεν έχει ήττα. Με απόλυτη ισορροπία και στα τέρματα. 3-3. Από το 1-1 στην Τούμπα και το 2-2 με τον Όφη στο Ηράκλειο.
Γιαννιώτης. Μετά την μπάλα για τον Μάτιτς, βγήκε ο Μπα μπροστά του. Ο Σεμέδος, τον Χολέμπας. Φάουλ στον Πορτογάλο από τον Κοτσόπουλο, με την εντύπωση. Αυτός είναι ο Χαβιέρ Ρουμπίδες. Τον 255, δείτε πως πάτησε ο Κοτσόπουλος αθελά του τον Σεμέδο. Των 255 συμμετοχών στην Super League, ο Χαβιέρ Ρουμπίδες. Στον πάγκο παίρνουν τα χρόνια, δεν χρειάζεται, μάλλον απαιτείται και η διαχείριση για να παίρνει ο Κάναντι τις αρετές από αυτόν τον πραγματικά σπάνιο ποδοσφαιριστή. Χαρίσης έφυγε από τον Εμβιλά. Είναι προθυμένη η μεταβίβασή του για τον Μάτιτς. Πάντως δεν ήταν άσχημη ως σκέψη. Σεμέδο. Πα. Ο Ατρόμητος έχει καταφέρει να διατηρήσει χαμηλό το ρυθμό. Φορτούνης. Βαλμπουενά, Χασάν, κολλά πάνω του ο Ρισβάνης, ο Χαρίσης και ο Μουνίδ. Έκλεψε ο Χασάν. Ο Ραφίνια στον Καμαρά, εκείνος με την μία πολύ γρήγορη σκέψη από τον Καμαρά στον Βαλμπουενά. Ο Γάλλος βγάζει στον Φορτούνη, πρόλαβε ο Κυβρακίδης. Απομάκρυνε ο Μουνίδ. Εμβιλά. 27 λεπτά στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Σεμέδο. Βαλμπουενά με τον Ραφίνια. Ολυμπιακός, έχω την εντύπωση ότι πατάει περισσότερο στην δεξιά πλευρά του, με Ραφίνια και Βαλμπουενά από εκεί. Φορτούνης. Εμβιλά. Σεμέδο στον Ραφίνια, έξω στον Βαλμπουενά. Έκανε τη σέντρα, είναι δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Ανέβηκε και ο Καμαρά ως τρίτος, μέσα σε πέντε του Ατρομήτου στην περιοχή. Βαλμπουενά. Σεμέδο. Καμαρά. Πάρα πολύ ωραία, πρόλαβε και πέρασε στον Ραφίνια που έκανε τη σέντρα. Ο Χασάν κατέβασε. Ο Καμαρά έχει μείνει στο έδαφος από την προηγούμενη φάση. Και τώρα ο διαιτητής πηγαίνει και δείχνει κίτρινη στον Μάτιτς, γιατί ήταν εκείνος που έκανε, βλέπετε ξανά εδώ, το τάκλιν που βρήκε τον Καμαρά στο πίσω μέρος της κνήμης. Σέρβος θετικός, νάτος, δανεικός από την Παρτιζάν. Έλα Βασίλη Κωνσταντόπουλε. Ο Πέτρο Μαρτίνς διαμαρτύρεται σε έντονο ύφος, ζητώντας κόκκινη κάρτα για το προηγούμενο μαρκάρισμα. Ο διαιτητής έχει επικοινωνία με την αίθουσα του βίντεο. Εδώ θυμίζουμε ότι είναι τομέα στον οποίο ο οποίος πέφτει στην αρμοδιότητα του VAR η κόκκινη κάρτα, και θα πάει να κάνει on-field review, θα πάει δηλαδή να δει μόνος του τη φάση.
ο Αριστομένης Κουτσιάφτης για να αποφασίσει. Δεν υπάρχει, του λέει κίτρινη του Μάτριτς και του δείχνει κόκκινη. Τρίτη κόκκινη κάρτα για τον Ατρόμητο μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Είχε δύο από τις συνολικά τέσσερις που είχαν βγει από τις τσέπες των διαιτητών στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Η ομάδα του Περιστερίου, Μουνίθ και Ρισβάνης. Ο Μάτιτς που κάνει ντεμπούτο, παίρνει την τρίτη, και ο Κάναντι, ο οποίος μένει ήρεμος και σκέφτεται τον τρόπο που θα διαχειριστεί αυτήν την εξέλιξη. Βλέπω τον Μπουσουλάζιτς, Αποστόλη, και ετοιμάζεται. Έχω δει σωστά? Είχαμε πει ότι νωρίτερα τον προετοίμαζε, ενδεχομένως να τον παίρναγε στο δεύτερο ημίχρονο για να διορθώσει τα κακό σκήμενα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα λογικά θα τον περάσει πιο γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει διαχείριση στην ομάδα του Ατρόμητου σε ό,τι έχει να κάνει με την ασταλτική λειτουργία. Νομίζω ότι δεν θα ρισκάρει κανείς πολύ άμα πει ότι θα βγει ο Μουνίθ. Ναι, είναι, νομίζω ότι ναι, δεν έχει ανταποκριθεί στο πλάνο αυτό που τους έχει ζητήσει όλη την εβδομάδα και στον τρόπο που θα μαρκάρουν. Έχει μονολογήσει αρκετές φορές κοιτώντας προς τον πάγκο για τον τρόπο που αγωνίζεται και μαρκάρει ο Χουάν Μουνίθ. Η λογική αυτό λέει. Ο Νάτσος, ο Μουνίθ. Ναι, και εγώ γι' αυτό αστειεύτηκα, επειδή σε αρκετές περιπτώσεις ο Κάναντι έχει εκφράσει τα παράπονά του προς τον Ισπανό. Ο Νάτσος ψάχνει να φύγει από τον Σεμέδο, τον υποστήριξε ο Μουνίθ, οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά. Ο Νάτσος απέφυγε τον Καμαρά, έκλεψε ο Εμβιλά και στη συνέχεια ο Ραφίνια στον Καμαρά. Μεταβίβαση για τον Φορτούνι. Ο Γκάλο κινήθηκε πολύ γρήγορα και γύρισε στο Γιαννιώτη. Χαρίσης, Μουνίθ, Σεμέδο, ο Λέμπας, Βιλά, ο Κυβρακίδης πάσχισε να διατηρήσει την μπάλα εντός, το κατάφερε, αλλά υποφελήθηκε ο Χολέμπας. Καμαρά, ο Βαλμπουενά στον Εμβιλά. Φορτούνης, Καμαρά, Βαλμπουενά. Έκανε τη σέντρα, έδιωξε ο Γκάλο. Ο Εμβιλά κράτησε την μπάλα στην περιοχή του Ατρομήτου. Ο Κυβρακίδης την έκλεψε από τον Φορτούνη και πήρε το πλάγιο. Εσείς βλέπετε τον Έλα Ραμπή. Θα κάνει ζέσταμα. Δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο για να προσαρμοστεί μετά την επιστροφή του στις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Είναι μια συνθήκη που έχουν να διαχειριστούν οι προπονητές. Μια συνθήκη που αφενός υποδεικνύει την ποιότητα του ρόστερ όταν μια ομάδα στέλνει πολλούς ποδοσφαιριστές στις εθνικές ομάδες, αφετέρου δημιουργεί ένα πονοκέφαλο, όπως και αν έχει, στον προπονητή. Όταν υπάρχουν υποχρεώσεις με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Ο Αποστόλης Λάμπος έχει ξανά το λόγο. Ο Μουνίθ θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να δώσει τη θέση του στον Άστερ Μπουσουλάζιτς και να παίξει το 4-4-1 με 4 χαφ στη μεσαία γραμμή. Ο Κυβρακίδης θα είναι το δεξί μπακ, ο Γούτας θα είναι το αριστερό μπακ, ο Νάτσος αριστερό χαφ, ο Σάλομον με το Χαρίση κεντρική χαφ. Να δούμε τώρα με τον Μπουσουλάτζιτς πώς θα αγωνιστεί. Νομίζω του είπε να πάει προς τα αριστερά και τον Χαρίση πιο δεξιά. Ναι, Βασίλη. Όσο αυτό που έλεγες για τον πονοκέφαλο του Μαρτίνς λόγω των πολλαπλών κλήσεων των διεθνών του Ολυμπιακού, να πούμε πως στην επόμενη διακοπή θα είναι μεγαλύτερη και πιο δύσκολη η σπατζοκεφαλιά, καθώς ο Μασούρας ήταν τραυματίας τώρα με μία θλάση, οπότε δεν ήταν σε επιλογές του Φανσίπ.
πιθανότατα να είναι στην επόμενη διακοπή, όπως και ας με τη φάση. Ο Νάτσος σούταρε εκτός εστίας. Έλα Βασίλη. Όπως και ο Σουντανί και ο Χασάν, καθώς είναι στις προεπλογές σε Αλγερία και Αίγυπτο, που έχουν υποχρεώσει την επόμενη διακοπή, οπότε θα λείψουν και αυτοί. Ο Κάναντι στο πλάνο που είδαμε και μας έδωσε ο σκηνοθέτης μας, ο Γιώργος Μάνταλος, έχω την εντύπωση ότι η έκφρασή του μαρτυρούσε μια προσμονή καλύτερης τελικής από τον Νάτσο. Για να ακούσουμε λίγο τον Αποστόλη Λάμπο. Αρκετές φωνές από τον πάγκο για σουτ στον Νάτσο, αλλά ο κύριος Κάναντι ήθελε να δει την κίνηση του Κοτσόπουλου που πάταγε περιοχή. Καλό. Υπάρχει χώρος τώρα για τον Ατρόμητο, αλλά δεν είναι αποτελεσματική η συνεργασία με τον Κοτσόπουλο. Πιο δυνατή η μεταβίβαση του Βραζιλιάνου, όπως θα ήθελε. Εδώ, πως άρχισαν όλα, έχασε ο Φορτούνης από το Ρισβάνι. Σεμέδο. Ραφίνια. Βαλμπουενά. Πολύ ωραίο κοντρόλ στην κίνηση και κόβει για τον Φορτούνη, όχι όμως αποτελεσματικά. Πήρε ο Γούτας. Ο Σουλάζιτς έχασε με φάουλ από τον Καμαρά. Νωρίτερα το υπέροχο κοντρόλ του Ματιέ Βαλμπουενά. Είδατε πως καλωσόρισε την μπάλα με το εξωτερικό του παπουτσιού και την κράτησε κοντά του. Γούτας. Πήρε ο Καμαρά. Βαλμπουενά. Γύρισε ο Σάλομον και έκλεψε. Ενδεχομένως βιαστική και η μεταβίβαση του Βαλμπουενά. Ο Σεμέδο στο Ραφίνια. Βαλμπουενά. Φορτούνης. Κόντρες έστειλαν την μπάλα στον Νάτσο, πάσχισε να κρατήσει εντός. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κάτι ήθελες να προσθέσεις, Αποστόλη? Τώρα παίρνει σχήμα η διάταξη του Ατρόμητου σε 5-3-1. Έχει ζητήσει από τον Χαρίση να είναι εξάρι, από τον Νάσερ Μπουσουλάτζης δεξιά του και τον Σάλομον αριστερά. Ο Νάτσος και ο Κυβρακίδης καθορίζουν το 5-3-1 σε 3-5-1 όταν επιτίθεται ο Ατρόμητος. Διώχνει ο Γούτας. Καμαρά. Πάνω από την εστία. Βασίλη. Έχουμε τώρα αλλαγή από τον Πέντρο Μαρτίνς που θέλει άμεσα να βρει λύση. Πριν από λίγο αυτό έλεγε στους ποδοσφαιριστές του, πρέπει να βρούμε λύση. Και αυτός κάνει το δικό του κομμάτι, πετώντας το μάτς στον Γιουσέφ Ελαραμπή, τον αρχισκόρερ του Ολυμπιακού. Δεν θεωρώ ότι θα βγάλει τον Χασάν. Νομίζω θα παίξει με δύο στην περιοχή. Έχεις δίκιο. Θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος έρχεται από έναν μικρό τραυματισμό, όπως είπαμε και πριν. Δεν έχει βρει ρυθμό στο μάτς. Απόδειξη και η χαμένη ευκαιρία που είχε από πολύ καλή θέση, και έτσι θα δώσει τη θέση του στον Μαροκινό στράικερ. Νομίζω ότι η διάταξη πια του Ατρόμητου υποχρεώνει τον Πέντρο Μαρτίνς να πάει σε αυτή την πολύ γρήγορη απόφαση. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι μια απόφαση που καθίσταται επιτακτική, γεμάτη η περιοχή του Ατρόμητου. Θέλει και δεύτερο παίκτη αναφοράς σε αυτή. Εκτός από τον Χασάν βάζει και τον Ελαραμπή. Εδώ η προσπάθεια του Χαρίση να σταματήσει τον Φορτούνη. Λοιπόν, βγαίνει ο Μασούρας, όπως μας είπε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, για να περάσει ο Γιουσέφ Ελαραμπή. Θα είναι πια δίδυμος στην επίθεση με τον Χασάν.
Φορτούνης και Βαλμπουενά στις πτέρυγες, Μβιλά και Καμαρά στον άξονα, σε κάτι που έχω την εντύπωση ότι είναι καθαρό 4-4-2. Φορτούνης τώρα εκτελεί πάνω στο τείχος. Ο Ραφίνια στον Χολέμπας. Καμαρά. Φορτούνης με τη μία το γύρισμα, έδιωξε ο Ρισβάνης. Γκαλό, ωραία τρίπλα στον Καμαρά. Κάνει κίνηση ο Κοτσόπουλος και ζητά. Ο Γκάλο ψύχρεμα βλέπει την πρόθεση του Μπουσουλάζιτς. Γύρισε ο Ολυμπιακός. Κυκλοφορεί γρήγορα ο Σάλομον για τον Νάτσο. Έφυγε από το Ραφίνια. Μπουσουλάζιτς. Γούτας. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Φάουλ του Μπα στον Κοτσόπουλο. Άλλο στην εκτέλεση. Κεφαλιά του Γούτα, ο Σα μάζεψε. Νάτος ο Δημήτρης Γούτας, που υποχρέωσε εδώ τον Σα στην επέμβαση. Με σταθερότητα και ασφάλεια μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Τώρα φαίνεται ο Νάτσος ότι έχει πρόβλημα. Νωρίτερα η κεφαλιά του Γούτα την κατέβασε ο Σα. Κάνατε βλέπει τους Ιωνούς να είναι αποφασισμένοι να του βάλουν δύσκολα. Ματιτς πήρε κόκκινη. Ο Νάτσος που έδειχνε να είναι σε καλή βραδιά, εδώ έχει θέμα. Αλλά μάλλον όχι τέτοιο που θα του στερήσει την συνέχεια στο μάτς. Καμαρά. Βαλμπουενά για τον Χασάν, σε κόρνερ ο Γούτας. Είναι απολύτως εξηγήσιμο να σηκώσει περισσότερο πια την μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή ο Ολυμπιακός με την παρουσία του Χασάν και του Ελαραμπή, και βέβαια αξιοποιώντας και την ακρίβεια των μεταβιβάσεων από τον Βαλμπουενά. Καμαρά στον Κοτσόπουλο, χτύπησε η μπάλα. Ο Σάλομον την έστειλε στον Φορτούνη. Βαλμπουενά. Φορτούνης. Ραφίνια. Σεμέδο. Ελαραμπή. Ξανά γεμίσμα από τον Βαλμπουενά. Ξανά ο Κοτσόπουλος πολύ γρήγορα. Βγαίνει πάνω στην μπάλα. Κολέμπας. Γέμισε ο Βαλμπουενά. Έδιωξε ο Ρισβάνης αυτή τη φορά. Ο Φορτούνης άφησε στο Ραφίνια και έκανε κίνηση. Ο Βραζιλιάνος μοίρασε στο πλάι στον Καμαρά. Εμβιλά. Αυτός έκανε σέντρα. Ο Γούτας την έβγαλε από την περιοχή. Ο Χολέμπας σκέφτηκε το σούτ, προτίμησε τελικά να κοντρολάρει. Θέλει να ανοίξει την άμυνα του Ατρόμητου τραβώντας στο πλάι τον Κυβρακίδη. Τον υποστηρίζει ο Βαλμπουενά, τάκλιν του Γκάλο, πλάγιο. Ο
Βαλμπουενά. Ξανά ο Κυβρακίδης. Καμαρά. Πα. Φορτούνης. Τρία λεπτά ο επιπλέον χρόνος για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπάς τον Βαλμπουενά. Άφησε ο Χασάν. Απομάκρυνση του Γούτα πριν καταλήξει η μπάλα στον Ελαραμπή. Φορτούνης, Καμαρά. Κολλά πάνω του ο Σάλωμον. Νάτσο, Νάτσο, πήγαινε Νάτσο. Να μην βγάλει εύκολα, να μην βγάλει εύκολα. Πάμε, πάμε. Ελαραμπή. Go to the ball, go. Ο Χαρίσης έδιωξε. Ο Κοτσόπουλος θέλει να φύγει από τον Πα. Κίτρινη στον Σενεγαλέζο. Ναι, Βασίλη. Κάτι σχετικά με την αλλαγή Ελαραμπή Μασούρα. Ο Μαρτίνς φρόντισε να διαχειριστεί και πνευματικά τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 37ο λεπτό. Γι' αυτό τον υποδέχτηκε με ένα ζεστό χειροκρότημα, δίνοντάς του εύσημα για την προσπάθειά του. Εδώ οι δύο προπονητές. Μαρτίνς που είναι έκτος στις νίκες στον πάγκο του Ολυμπιακού στη μεγάλη κατηγορία. Έχει 54 όσες έχει και ο Τόζα Βεσελίνοβιτς. Αν η ομάδα του φτάσει απόψε στη νίκη, θα βρεθεί από απόψε μόνος του σε αυτή τη θέση, πίσω από τον Βαλβέρδε, τον Πετρόπουλο, τον Λεμονή και τον Μπάγεβιτς. Ρισβάνης. Ο Πα. Ο Σάλωμον σε πλάγιο. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους σε ό,τι αφορά και το χρόνο των καθυστερήσεων. Εμβιλά, ο Λέμπας, Σεμέδο, Φορτούνης. Εμβιλά. Βαλμπουενά. Κυβρακίδης δεν του δίνει χώρο. Ελαραμπή στρώνει στον Εμβιλά, το πλασέ από τον Γάλλο είναι άστοχο, αλλά του έστρωσε πολύ ωραία την μπάλα ο Ελαραμπή. Τελευταίο σφύριγμα από τον Κουτσιάφτη, ξανά η τελευταία στιγμή στο μάτς για το πρώτο ημίχρονο. Για πάμε γρήγορα στον Αποστόλη Λάμπο. Ο Κάναντι φεύγοντας από τον αγωνιστικό χώρο λέει: το αποτέλεσμα είναι καλό για μας και τίποτε. Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτό που μέχρι τώρα κάνει στα επίσημα παιχνίδια του εντός έδρας. Να σκοράρει δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο. Από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος θέλει να διακόψει αυτό που κάνει μέχρι τώρα στα παιχνίδια του στη Super League. Να δέχεται δηλαδή και τα πέντε τέρματά του μέχρι τώρα στο δεύτερο μέρος. Θυμίζω έχουν κάνει μία αλλαγή. Από μία αλλαγή οι δύο προπονητές. Ο Μαρτίνς πέρασε στο παιχνίδι αντί του Γιώργου Μασούρα τον Ιουσέφ Ελαραμπή. Και ο Νταμίρ Κάναντι έχει αντικαταστήσει τον Μουνίθ με τον Μπουσουλάζιτς μετά την αποβολή από τον Μάτιτς, γεμίζοντας ακόμη περισσότερο, συνοστίζοντας τον άξονα, τον χώρο μπροστά στην περιοχή της ομάδας του.
Επαναλαμβάνω, ο Ατρόμητος αμήνεται χαμηλά, αλλά σε κάθε περίπτωση που του δίνεται η ευκαιρία, ανεβάζει την γραμμή της αμυνάς του. Κρατά κοντά της, στη διάταξή του τις γραμμές του. Αλλά δεν είναι προσανατολισμένος απόλυτα στο να αμυνθεί χαμηλά. Στήρις Ρούσης ο γυμναστής του Ατρομήτου με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, που είχε αρχίσει προθέρμανση. Έλα Βασίλη. Από πλευράς Ολυμπιακού έχουν σηκωθεί για προθέρμανση ο Σουντανή, ο Λοβέρα. Σέντρα του Φορτούνη, βγήκε ο Γιαννιώτης μπροστά από τον Ελαραμπή. Έλα Βασίλη. Και ο Ρατζέλοβιτς. Σουντανή, Λοβέρα και Ρατζέλοβιτς. Παίχτες που αγωνίζονται στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, στην ξεκάθαρες σκέψεις του Μαρτίνς. Τι ψάχνει η ομάδα του και τι θέλει να αλλάξει. Πομπά με τον Κοτσόπουλο, φάουλ από τον τελευταίο. Ραφίνια, Σεμέδο. Ο Ελαραμπή κατέβασε ανάμεσα σε Ρισβάνη και Γκάλο, αλλά δεν βρήκε τελική. Έκλεισαν γρήγορα οι δύο παίκτες στο τρόμι του απάνω του. Εδώ πόσο Φορτούνης έκανε τη σέντρα και είχε την πολύ αποτελεσματική και σταθερή έξοδο ο Γιαννιώτης. Σέντρα του Ραφίνια. Στο δεύτερο δοκάρι έφτασε η μπάλα. Ο Ελαραμπή δεν ανέμενε ότι θα υπάρξει αυτή η κατάληξη, γιατί πέρασε αφενός από τον Χασάν. Ήταν και ο Ρισβάνης και ο Γκάλο. Έκανε την κίνηση ο Ελαραμπή, αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Και από τους τέσσερις ποδοσφαιριστές που σας ανέφερα, βάλτε και τον Γιαννιώτη στην εξίσωση, γιατί έκανε κάποια βήματα μπροστά, αλλά δεν άπλωσε τα χέρια του να τη μαζέψει. Σάλομον, Κοτσόπουλος. Γκάλο. Ο Γούτας και ο Νάτσος, με τη μία για τον Μπουσουλάζιτς. Βόσνιος έχασε από τον Καμαρά. Βγαίνει στη γραμμή ο Φορτούνης, παίζει κάθετα για τον Χασάν. Εκείνος θέλει να γυρίσει στον Ελαραμπή, αλλά ο Ρισβάνης κάνει πάρα πολύ αποτελεσματικό τάκλιν. Χασάν είχε εντοπίσει την κίνηση του Ελαραμπή. Βαλμπουενά. Χασάν. Έδιωξε ο Γκάλο. Προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Σάλομον. Φορτούνης και Χαρίσης διεκδικούν. Καμαρά. Εμβιλά. Χολέμπας. Η σέντρα. Σαν δεν πήρε κεφαλιά. Τη βρήκε ο Νάτσος. Ο Καμαρά συγκρατεί την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Εμβιλά μοιράζει στο Σεμέδο. Βαλμπουενά. Φορτούνης. Καμαρά. Φορτούνης άνοιξε το κοντρόλ, γύρισε για τον Ελαραμπή. Ψηλά η σημαία του βοηθού. Είναι καταπληκτική η μπαλιά του Καμαρά για τον Φορτούνη. Φανταστική συνεργασία Φορτούνη και Καμαρά. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ ο Φορτούνης εδώ και δεν πρόλαβε να εκτελέσει.
Εδώ ξανά ο Φορτούνης γυρίζει. Φαίνεται να έρχεται από πίσω, έχω την εντύπωση, ο Ελαραμπή σε μια πρώτη γρήγορη ματιά. 52ο λεπτό, ακούει την αίθουσα του βίντεο ο διαιτητής. Στο 52 είμαστε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και δείχνει η σέντρα με την βοήθεια του VAR, γιατί ο Ελαραμπή ερχόταν πίσω από την μπάλα και είναι αυτός που την έχει σπρώξει στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το τρίτο τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ, γκολ το οποίο είναι προϊόν μιας εξαιρετικής συνεργασίας του Καμαρά με τον Φορτούνη. Κοιτάξτε την κάθετη, την παλιά του Καμαρά για τον Φορτούνη. Εδώ ο Ελαραμπή και ο Μαρτίνς. 1-0 Ολυμπιακός στο 52ο λεπτό με την έξοχη μεταβίβαση του Καμαρά. Στο 52 Βασίλη έγραφε στο novasports.gr άρθρο για τον Καμαρά της προάλλες. Σωστά, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από την άφιξή του πριν από δύο σεζόν μέχρι και σήμερα. Αρκετοί σύλλογοι από το εξωτερικό έχουν χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού για τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος παραμένει στο ρόστερ. Είναι, θα έλεγα, ένα κέρδος σε ένα μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό, δύσκολο, καθώς υπήρχε pressing για πολλούς από τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ. Ελαραμπή μετά την παλιά του Βαλμπουενά στην πρώτη μεταβίβαση του Χολέμπα, στην πρώτη ήταν ο Φορτούνης, αλλά εδώ ο Γιαννιώτης επεμβαίνει. Ναι, Βασίλη. Ακολουθεί ένα διάστημα ανανεώσεων για τον Ολυμπιακό. Αναμένεται αρκετοί παίκτες οι οποίοι χρήζουν ανανέωση των συμβολέων του να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένας από αυτούς είναι και ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος περιμένει μαλάκα, την κρούση από πλευράς δίκησης. Δεν έχεις δει τίποτα! Γκάλο! Σεμέδο. Ραφίνια. Σας λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πετύχει και τα 7 γκολ στα εντός έδρας επίσημα παιχνίδια του φέτος. Στο δεύτερο μέρος προσθέτει ακόμη ένα, κάνει τα 8. Ο Ατρόμητος δεν απέφυγε αυτό που κουβεντιάζαμε, πεδίο και να σταματήσει αυτό το σερί του να δέχεται γκολ στο δεύτερο μέρος στην Super League φέτος και τα 6 που έχει δεχτεί στο δεύτερο μέρος. Καμαρά. Offside. Στην αρχή της φάσης ο Ελαραμπή. Ο Γκάλο έδωσε στον Κυβρακίδη. Χαρίσης με το αριστερό, δεν βρίσκει αιστεία. Στο 56ο λεπτό. Νωρίτερα ο Ελαραμπή πιο μπροστά από την άμυνα του Ατρόμητου και το σουτ του Χαρίση στη συνέχεια out. Φορτούνης. Καμαρά.
Ραφίνια στο Σεμέδο. Βαλμποενά. Σαν και Φορτούνης. Έφτασε η μπάλα στον Βαλμποενά από τα πόδια του Νάτσου. Ραφίνια. Θέλει να στείλει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν το επέτρεψε ο Γκάλο. Εκεί ήταν ο Ελαραμπή και ο Χασάν. Ραφίνια. Μπα. Φορτούνης. Πέρασε με εξωτερική τρίπλα από τον Νάτσο. Και ακολουθήσει τη φάση ο Σάλωμον. Ο Γούτας με τον Νάτσο. Μπουσουλάζιτς. Χαρίσης προσποιήθηκε ωραία για να αποφύγει τον Μβιλά. Γκάλο. Μπουσουλάζιτς. Γεμίζει ο Νάτσος. Απομάκρυνε ο Πα. Σάλωμον. Καμαρά. Θέλει να σπρώξει γρήγορα τον Ολυμπιακό στην αντεπίθεση. Είναι τακτοποιημένος ο Ατρόμητος, ο Βαλμποενά. Ατρόμητος παρότι είναι με 10, δεν δείχνει ευάλωτος όταν παίζει ο Ολυμπιακός στον χώρο. Έχει τις ικανοποιητικές επιστροφές, τις αναγκαίες επιστροφές. Φορτούνης χαμηλά. Ο Ελαραμπή με τον Χασάν συνεργάστηκαν. Ρισβάνης. Κλέβει ο Φορτούνης από τον Νάτσο. Δει την μπάλα ο Ρισβάνης, ο Βούτας. Νάτσος. Και ο Καμαρά τώρα όπλησε, πυροβόλησε πάνω από την εστία. Ο Αποστόλης Λάπος έχει το λόγο. Μια και οδεύουμε στη μια ώρα αγώνα και έχουν τρέξει ήδη πολλοί. Κοτσόπουλος και Χαρίσης θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου για να δώσουν τις θέσεις τους στον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος τώρα δέχεται τις οδηγίες από τον Νταμίρ Κάναντι. Στην επιστροφή του στο Γεώργιο Καραϊσκάκης είναι αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης. Και ο Ενσικουλού θέλει να δώσει μια επιθετική πνοή στην ομάδα του, η οποία είναι πίσω στο σκορ και με μισή ώρα αγώνα ακόμα θέλει να προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορέσει από το μάτς. Βλέπετε ξανά την στιγμή με την μπάλα να βρίσκει στο πρόσωπο τον Ρισβάνη. Συνήλθε, είναι εντάξει, ο Κάναντι εξηγεί στον Χριστοδουλόπουλο πως σκέφτεται ότι πρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι, πως σκέφτεται ότι πρέπει η ομάδα του να επιδιώξει για το υπόλοιπο της αναμέτρησης κάτι καλύτερο από αυτό που τούτη την ώρα έχει. Βάζει δύο πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές, τον Ενσικουλού και τον Χριστοδουλόπουλο, δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν να τρέξουν με την μπάλα, που μπορούν να τρέξουν χωρίς την μπάλα. Είναι έμπειροι, αμφότεροι. Ο Χαρίσης λοιπόν αποχωρεί. Για να περάσει ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, αντιμετωπίζει για 14η φορά στη Super League τον Ολυμπιακό με 4η διαφορετική ομάδα. Ο Ενισικουλού λοιπόν αντί του Κώστα Κοτσόπουλου. Και ο Χαρίσης που άφησε στον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο.
πρώτες δύο εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ατρόμητου, αντιμετώπισε δύο ομάδες τη φανέλα των οποίων έχει φορέσει στο παρελθόν, την ΑΕΚ και απόψε τον Ολυμπιακό. Ραφίνια. Μπα. Έλα, Αποστόλη. 3-4-2 ο Ατρόμητος με Λάζαρο και Νσικουλού μπροστά από τους τέσσερις της μεσαίας γραμμής που είναι στην ευθεία, δηλαδή Κυβρακίδη, Σάλομον, Μπουσουλάτζιτ και Νάτσο, με τους τρεις στόπερ να μένουν ως έχουν. Και σε λίγη ώρα θα μπει και ο Ούμπιντες, θα μπει και ο Γκαλβάο. Και αν το ποδόσφαιρο ήταν μια παρτίδα πόκερ, ο κύριος Κάναντι είπε στο βοηθό του που πήγε να φωνάξει τον Ούμπιντες και τον Γκαλβάο, πάμε για all-in. All-in είναι στο σκάκι, στο πόκερ όμως. Α, ναι, all-in, σωστά, στο πόκερ. Βαλμπουένα σέντραρε, μάζεψε. Ο Γιαννιώτης. Νόμιζα, Αποστόλη, ότι είχες πει στο σκάκι, αν ήταν μια παρτίδα σκάκι. Γι' αυτό το αναφέρα. Αυτό είναι το τέρμα που χωρίζει τις δύο ομάδες. Σικουλού. Στατική φάση. Θα φύγει από τα πόδια του Ροντρίγκο Γκάλο, που αυτό δημιουργεί πάντα καλές προοπτικές για τον Ατρόμητο, και βέβαια υπάρχουν παιδιά με ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι. Είναι ο Γούτας, είναι ο Ρισβάνης, οι δύο στόπερ δηλαδή, τους οποίους στέλνει στην αντίπαλη περιοχή ο Κάναντι. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία, γιατί έχει σωστή θέση ο Χολέμπας και απομάκρυνε. Έλα, Ραμπή. Ο Εμβιλά και ο Βαλμπουενά. Έδιωξε ο Νάτσος. Πίεσε ο Βαλμπουενά τον Μπουσουλάζιτς. Ο Σάλομον. Έλεξε με τον Γκάλο. Πίεσε και έκανε φάουλ εκεί ο Χολέμπας. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχει νέα από το τι θα συμβεί σε λίγο και στον παγκό του Ολυμπιακού. Μόλις κάλεσε δίπλα του τον Λάζαρ Ατζέλοβιτς, θα αποτελέσει αλλαγή για τον Πέδρο Μαρτίνς. Θα μάθουμε σε λίγο ποιος θα αποχωρήσει. Εδώ Μαρτίνς. Έφυγε το κοντρόλ από τον Σάλομον. Ο Χασάν 2-0. Ασίστ από τον Εμβιλά. Απομάκρυνση από τον Γιαννιώτη που αφήνει την μπάλα μπροστά από την περιοχή της ομάδας του. Εκεί ο Εμβιλά έχει πάρα πολύ άμεση απόφαση. Την στρώνει στο διάβα του Χασάν και εκείνος κάνει το 2-0. Δείτε και πάλι ανοιχτό κοντρόλ από τον Σάλομον. 2-0 Ολυμπιακός από το γύρισμα του Εμβιλά μετά την πάσα του Ελαραμπή. Πόπο, είναι πολύ ωραίο το κοντρόλ και η πάσα με το εξωτερικό από τον Ελαραμπή. Ομολογώ ότι σε πρώτο χρόνο, σε κανονική ροή αγώνα, δεν είχα αντιληφθεί πόσο γρήγορα έχει αντιδράσει εκεί ο Ελαραμπή, κοντρολάροντας και πασάροντας. Αμέσως είδε ο Εμβιλά, είχε προσχεδιάσει που θα στείλει την μπάλα, την έστειλε στον Χασάν και εκείνος πέτυχε το 18ο τέρμα του με την φανέλα του Ολυμπιακού, πρώτο φετινό. Αποστόλη, έχω την εντύπωση εδώ ο Κάναντι, πριν καν προλάβει να δει την επιρροή των νέων σχεδίων του, δέχεται ένα πολύ καθοριστικό, έχω την εντύπωση, γκολ. Όχι καθοριστικό, ένα γκολ το οποίο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.
Σίγουρα βάζει φρένο στην όποια φιλοδοξία έχει ο Αυστριακός τεχνικός για να πάρει κάτι από το μάτς. Καθώς ετοιμάζονταν οι δύο αλλαγές, Γκαλβάο και Ούμπιντες που είχαμε αυροναγγείλει, δεν πρόλαβε να τις κάνει με το σκορ στο 1-0. Θα μπουν με το σκορ στο 2-0, που όπως καταλαβαίνεις η ψυχολογία είναι πολύ διαφορετική. Άλλο το εύθραυστο στο 1-0, άλλο το, η βάση νίκη του Ολυμπιακού στο 2-0. Βασίλη, να δούμε το Ραφίνια που πήρε από τον Φορτούνι. Θέλει να γυρίσει πάνω στον Γούτα, πήγε η μπάλα. Αναζήτησε τον Χασάν, ο Βαλπουενά, ο Φορτούνης κάνει τάκλιν και δεύτερο. Αρχικά έκλεψε από τον Νάτσο, στη συνέχεια από τον Γούτα. Βασίλη, έλεγε ο Μαρτίνς ότι όποιος σκέφτεται το μάτς με την Μαρσέη δεν θα παίξει σε αυτό, και έχω την εντύπωση ότι παρότι είμαστε στο 67ο λεπτό και ο Ολυμπιακός είναι στο 2-0, δεν πρέπει να το σκέφτεται κάπως διαφορετικά ο Πορτογάλος, ακόμη και τώρα. Όχι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ήταν, όπως είπαμε, ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού. Είναι ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού αυτό με τον Ατρόμητο. Ήθελε να το χρησιμοποιήσει ως crash test για να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του. Έτσι το έβλεπε και έτσι το βλέπει ακόμα. Να πούμε πώς είναι τη φάση. Λάθος από τον Μπουσουλάζιτς. Έκλεψε ο Καμαρά. Απομάκρυνε ο Γκάλο. Κατέβασε ο Καμαρά. Έδωσε στον Φορτούνι, στο έδαφος. Χαφ του Ολυμπιακού. Φορτούνης λανθασμένα πέταξε την μπάλα στον Ενσικουλού. Χριστοδουλόπουλος ζητά ο Ενσικουλού. Ο Μπα έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει εκεί, ακολουθεί τη φάση, out είναι, λέει ο Κουτσιάφτης. Βασίλη, νομίζω δεν ολοκληρώσες. Ναι, έλεγα πως ο Αχμέντ Χασάν έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση πετώντας πάνω, από πάνω του την γκρουσουζιά, όπως είπε, ήταν το πρώτο του γκολ για φέτος. Ασίστ πάλι από τον Ελαραμπή, ο οποίος... Είναι του Εμβιλά, Βασίλη, μην την κλέψουμε. Α, οκ. Okay, εντάξει, ήθελα να πω για την ασίστ που είχε στο φιλικό του Μαρόκου με το Κονγκό ο Ελαραμπή, αλλά οκ. Okay, πάντως δίνει και αρκετές ασίστ. Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ραντζέλοβιτς και Λοβέρα θα πάρουν τη θέση Φορτούνι και Βαλμπουενά. Έλα, Αποστόλη. Ο Μπιντες πήρε τη θέση του Κυβρακίδη και ο Γκαλβάο του Σάλομον. Τη δεξιά πλευρά θα πάρει πλέον ο Νάτσος που μετατίθεται από την αριστερή πτέρυγα. Ο Γκαλβάο αριστερά παίζει ούτως ή άλλως. Παραμένει το 3-4-2 με τον Ούμπιντες ουσιαστικά δημιουργό, τον Μπουσουλάζιτς δίπλα του. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον Ατρόμητο, αλλά ο κύριος Κάναντι αυτό που είπε στον φυσικό αρχηγό του Ατρόμητο, τον Χαβιέ Ούμπιντες, είναι ότι δείτε το σαν μια πολύ καλή προπόνηση για να βρούμε το δρόμο μας. Παίζουμε με παίχτη λιγότερο, παίξτε για το επόμενο γκολ. Δεν θα κρατήσει την ομάδα του πίσω. Τους λέει ουσιαστικά ότι θέλω να βγείτε μπροστά για να πετύχετε γκολ. Φορτούνης και Βαλπουενά. Και στη θέση τους, όπως έλεγε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Λοβέρα Ραντζέλοβιτς. Κάτι θέλει να μας μεταφέρει ένα στιγμιότυπο ο συνάδελφος. Έλα, Βασίλη. Αρκετά ικανοποιημένος από την απόδοση του Κώστα Φορτούνη ο Πέδρο Μαρτίνς. Τον χειροκρότησε, τον πήρε αγκαλιά πριν κάτσει στον πάγκο ο Έλληνας Μέσος. Ο Ατρόμητος, ο Κάναντι, δεν θεωρεί το μάτς ότι έχει τελειώσει και ότι οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να μείνουν στη διεκδίκησή του για να κερδίσουν ό,τι μπορούν. Από ένα παιχνίδι που έγινε πάρα πολύ δύσκολο από το 21ο λεπτό και, από το 23ο λεπτό και ύστερα με την κόκκινη κάρτα του Μάτιτς και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Και έχω την εντύπωση ότι ίσως το πιο καθοριστικό σημείο είναι το δεύτερο γκολ που δέχεται ο Ατρόμητος, γιατί έρχεται ελάχιστα, για να δούμε τώρα, Τζέλοβιτς να γυρίζει από την διαγώνια μεταβίβαση του Λοβέρα, από τον Γκαλβάο το κόρνερ. Έλεγα ότι το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού έρχεται σε μια στιγμή που ο Κάναντι έχει αλλάξει την προσέγγιση στο παιχνίδι, έχει περάσει Ενσικουλού και Χριστοδουλόπουλο και αυτό το ανοιχτό κοντρόλ από τον Σάλομον δίνει την δυνατότητα στον Ολυμπιακό να γίνει κάτοχος της μπάλας πολύ κοντά στην αντίπαλη περιοχή, αλλά από εκεί και ύστερα η εξέλιξη είναι αυτοματοποιημένη. Εκτέλεσε ο Λοβέρα, πήρε κεφαλιά ο Χασάν, άστοχη.
71 λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Ατρόμητος 2-0. Σεμέδο. Χασάν. Ραφίνια. Καμαρά, Σεμέδο. Χασάν. Ο Καμαρά, ωραία αλλαγή για τον Λοβέρα. Ο Νάτσος ήταν αυτός που σταμάτησε εκεί την φάση και ο Πα στη συνέχεια εκείνος που έκανε το φάουλ στον Ενσικουλού. Γκάλο. Πιέζει ο Λοβέρα. Σουλάζιτς στον Ενσικουλού. Τελικές 8 για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο, η μία στην εστία, 3 στο δεύτερο ημίχρονο, οι 2 στην εστία. Ο Ατρόμητος έχει 4, με τη μία που έχει πάει στην εστία να είναι η κεφαλιά του Γούτα στο πρώτο μέρος. Ραντζέλοβιτς. Ραφίνια. Καμαρά. Εμβίλα. Ραφίνια. Άπλωσε το πόδι του ο Γούτας, κεφαλιά του Γκαλβάο. Σουλάζιτς δεν επέτρεψε στον Καμαρά. Ούμπιντες. Ρισβάνης. Ξανά ο Ούμπιντες. Είναι 13 στα 30 εύστοχα γεμίσματα έχει ο Ολυμπιακός, 1 στα 4 ο Ατρόμητος. Ενσικουλού. Γούτας. Άδεια η αριστερή πλευρά του γηπέδου, είναι μόνο Γκαλβάο. Τώρα πηγαίνει ο Ενσικουλού να του δώσει μια επιλογή. Ο Σουλάζιτς. Δεν βρήκε τον Χριστοδουλόπουλο. Ο Πα έκλεψε ο Ούμπιτες. Ο Σουλάζιτς, Χριστοδουλόπουλος, Ενσικουλού. Για να βρει εστία ήθελε, έχω την εντύπωση, εκεί εσωτερικό. Τη βρήκε με το εξωτερικό, πήγε πλάγιο. Κάναντι με το εντυπωσιακό 48,43% νικηφόρο ποσοστό σε αυτά τα μέχρι σήμερα 64 παιχνίδια, το 65ος αγώνας θυμίζω. Ο απόψινός για τον Ταμίρ Κάναντι στον πάγκο του Ατρομήτου. Λοβέρα. Ζήτησε ο Ραντζέλοβιτς, δεν του πέρασε ο Αργεντινός. Ο Ελαραμπή του την περνά, αλλά έχει γυρίσει τώρα ο Ατρόμητος. Ο Ρισβάνης πολύ ωραία, ο Ραντζέλοβιτς συνεχίζει να πασχίζει μόνος του γιατί ο Ραφίνια θέλησε να καλυφθεί που ήταν εκτεθειμένος. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Έλα, Βασίλη. Μια σημαντική στιγμή, καθώς ο Χιλάλ Σουντανή επιστρέφει σε αγωνιστική δράση. Είχε τραυματιστεί στο μάτς του Περιστερίου πέρυσι κόντρα στον Ατρόμητο τον Φεβρουάριο. Σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Ξανά σε παιχνίδι. Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό και ο Μπουχαλάκης μέσα. Αποχωρούν Εμβιλά και Χασάν. Εδώ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Μία από τις πολλές επιλογές που έχει στη μεσαία γραμμή ο Πέδρο Μαρτίνς. Είναι και ο Καμαρά, είναι και ο Εμβιλά, είναι και ο Καφού. Νάτος ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στη θέση του Γιάννε Εμβιλά. Ξεκάθετα για τον Ραντζέλοβιτς ο Μπουχαλάκης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Τώρα είναι ξανά ο σχηματισμός 4-2-3-1 με τον
Χιλάλ Σουντανή να κινείται στην πλάτη του El Arabi. Ρατζέλοβιτς και Λοβέρα στις πτέρυγες. Αμυντικά χάφο Μπουχαλάκης και ο Καμαρά. Σεμέδο και Μισθοδουλόπουλος νωρίτερα. Κίτρινη στον Ρούμπεν Σεμέδο. Τρίτος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Μετά τον Χολέμπας και τον Ουσέιν Ουμπά. Χαβιέρ Ούμπιδες στην εκτέλεση. Ούμπιδες φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Εκεί την βρήκε ο Μπά. Το σούτα από τον Χριστοδουλόπουλο. Out. Νάτος εδώ. Κοιτάξτε, Γούτας και Μπά βρήκαν την μπάλα. Η κόντρα είχε ως αποτέλεσμα να μείνει στην περιοχή και στην εμβέλεια του Χριστοδουλόπουλου που έκανε το σούτ, το οποίο φύγε out. Μισθοδουλόπουλος. Φάουλ. Από τον Καμαρά. Για να πάμε λίγο στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Ναι. Ανέβασε θερμοκρασία, θα λέγαμε, ξαφνικά ο Πέντρο Μαρτίνς από το λάθος στη μεσαία γραμμή. Αυτό θέλει να μην ξανασυμβεί. Είναι ένα λάθος που μπορεί πολύ εύκολα να βγάλει τον ατρόμητο σε θέση βολής. Τώρα είναι ο Χριστοδουλόπουλος στην εκτέλεση. Το 21ο λεπτό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Απευθείας πάνω από την εστία. Το ένα από τα δύο τέρματά του με εκτέλεση, κόντρα στον Ολυμπιακό, με εκτέλεση φάουλ περίπου από αυτό το σημείο, αλλά από την αριστερή πλευρά. Όπως έκανε επίθεση η ομάδα του τότε, η ΑΕΚ. Γούτας μπροστά από τον Σουντανή. Ναι, Αποστόλη. Όσοι μας παρακολουθούν μπορούν να κάνουν μια επίσκεψη στο novasports.gr και στο YouTube για να δούμε τη φάση. Ενσικουλού κατέβασε, αλλά ήταν κοντά του ο Σεμέδο και δεν είχε χώρο για να μπορέσει να εξελίξει την προσπάθειά του ο Ενσικουλού. Ναι, Αποστολή. Για να μπορεί να κάνουμε μια επίσκεψη στο κανάλι μας στο YouTube ή στο novasports.gr για να δούμε ένα βίντεο με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο να πρωταγωνιστεί σε ένα παιχνίδι που έκανε με την Λίλα Κουντουριώτη και απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούν σε πολλές σημαντικές στιγμές της καριέρας του και στο τι θυμόταν ο ίδιος από αυτές. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Φάουλ υπέρ του ατρόμητου το έκανε ο Σουντανής τον Μπουσουλάτζιτς. Γούτας πιέστηκε από τον El Arabi. Γκαλβάο στον Ρισβάνη. Ενσικουλού δεν περνά από τον Καμαρά. Καλό Ενσικουλού, Μπουσουλάζιτς.
Σικουλού. Ο Ούπιντες. Ο Σουλάζιτς. Ούπιντες. Πήρε το κόρνερ ο Χαβιέρ Ούπιντες. Ούπιντες. Που κάνει τη συμμετοχή παριθμών 207 απόψε με τη φανέλα του Ατρομήτου. Δεύτερο σε συμμετοχές, βέβαια πίσω από τον Μπρίτο που έχει 214, τον πλησιάζει, λογικά θα τον περάσει. Εκτελεί. Τσίπης Ολοβέρα από τον Νάτσο και φεύγει, έχει δίπλα του και τον Ρατζέλοβιτς, ο Αργεντινός θέλει να σκοράρει μόνος του, πέρασε από τον Γιαννιώτη, δεν μπόρεσε να βγάλει τελική προσπάθεια, αλλά Ραμπή την έφερε με το τακουνάκι και εκτέλεσε με το αριστερό στο 82. 3-0, ο Ολυμπιακός βρίσκει δεύτερο τέρμα, ο Γιουσέφ Ελαραμπή φτάνει τα 4 στο πρωτάθλημα. Και μπορεί να μην ήταν από την αρχή του μάτς, δείτε ξανά πώς εξελίσσεται η φάση. Εδώ ο Λοβέρα τσιμπά καταπληκτικά και φεύγει από τον Νάτσο, αλλά στην συνέχεια δεν σιγουρεύει τον γκολ παίζοντας με τη μία στον Ρατζέλοβιτς. Θέλει να σκοράρει ο ίδιος, περνά, δεν βρίσκει την ευκαιρία με τον Γιαννιώτη, αλλά ο Ελαραμπή έχει αυτό που ξεκλειδώνει και αυτή την μπερδεμένη κατάσταση, έτσι όπως εξελίχθηκε για τον Ολυμπιακό. Ωραίο τακουνάκι, φέρνει την μπάλα στο αριστερό και τη στέλνει στο παραθυράκι. Βάζει. 38 συμμετοχές, 24 γκολ στη Super League με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Γιουσέφ Ελαραμπή. Δεν το λες και άσχημα. Για πάμε στο Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Συνεχίζει με κεκτημένη ταχύτητα ο Γιουσέφ Ελαραμπή από την περσινή σεζόν. Μπορεί να έψαχνε τον γκολ στο ξεκίνημα αυτής της παράξενης σεζόν, αλλά ο Πέντρο Μαρτίνς είχε πει πως απλά χρειάζεται το κλικ ο Ελαραμπή και όπως το έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, έτσι και έγινε. Ελαραμπή. Ο Νάτσο σε πλάγιο, ναι Βασίλη. Να πούμε πως αφιέρωσε το τέρμα του στον προπονητή τερματοφυλάκων Παναγιώτη Αγριογιάννη, ο Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος να πούμε πως έχει μόνο μία προπόνηση στα πόδια του, καθώς ήταν ένας από τους παίκτες οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο στην επιστροφή τους από τις διεθνείς υποχρεώσεις λόγω της απεργίας των ελεκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Καμαρά! Κεφαλιά του Γούτα μπροστά από τον Ρατζέλοβιτς. Γκαλβάο. Ο Μπουχαλάκης με τον Μπουσουλάζιτς. Ρατζέλοβιτς. Ναι, Βασίλη. Μία φάση με τον Ραφίνια πρωταγωνιστή να κάνει την μεταβίβαση προς τον Ρατζέλοβιτς και να του ζητάει επίμονα συγγνώμη, δείγμα του χαρακτήρα του και του ρόλου που θέλει να πάρει, όπως μας έλεγε και στα αποδυτήρια, καθώς βοηθάει πάρα πολύ τους συμπαίκτες του, όπως είπε είναι στο τέλος της καριέρας του και θέλει να δώσει όσα περισσότερα μπορεί και σε γνώσεις αλλά και σε θέμα συμπεριφοράς στους νεότερους ποδοσφαιριστές του. Ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Εδώ νωρίτερα πως άρχισε η αντεπίθεση του Ολυμπιακού από τον Λοβέρα. Έφυγε με καταπληκτικό τρόπο, επαναλαμβάνουμε, αλλά εδώ δεν είχε την σύνεση να δώσει δίπλα στον Ρατζέλοβιτς για να σιγουρέψει την κατάληξη. Την έθεσε ένα αμφιβόλο και ανέλαβε δράση ο Ελαραμπή για να ευωδώσει την αντεπίθεση του Ολυμπιακού.
Μπαμπά. Ραφίνια. Σουντανή. Ραντζέλοβιτς, κόρνερ από τον Γούτα. Εδώ η προσπάθεια του Ραντζέλοβιτς να κρατήσει την μπάλα και κοιτάξτε πως σπέβδει ο Ραφίνια να αναλάβει την ευθύνη της έλλειψης ακρίβειας στην προηγούμενη μεταβίβαση και της αναποτελεσματικής συνεργασίας. Λοβέρα στην εκτέλεση, στο πρώτο δοκάριο σε μέρο δεν τη βρήκε. Τη βρήκε ο Γιουσέφ Ελαραμπή για να κάνει το 4-0 πετυχαίνοντας χάτρικ. Στο 87ο λεπτό ο Ολυμπιακός κάνει το 4-0 ισοφαρίζοντας την ευρύτερη νίκη της ιστορίας του εντός έδρας απέναντι στον Ατρόμητο. Ήταν Φεβρουάριος του 16, είχε νικήσει με 4-0. Είναι Οκτώβριος του 2020 και εδώ το 4-0 από τον Γιουσέφ Ελαραμπή. Με το γόνατο άπλωσε το πόδι του ο Σουντανή. Ομολογώ ότι σε κανονική ροή είχα την εντύπωση ότι την έχει βρει ο Σουντανή, αλλά είδα τον Ελαραμπή να πανηγυρίζει και οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι έχει βρει εκείνος την μπάλα. Το αποσαφηνίσαμε στο replay με το γόνατο Γιουσέφ Ελαραμπή το 4-0. Ναι, Βασίλη Κωνσταντόπουλε. Είχε πετύχει και πέρυσι χατρίκ ο Γιουσέφ Ελαραμπή στο εκτός έδρας μάτς του Ολυμπιακού με την Λαμία. 4-0, τα τρία γκολ τα είχε πετύχει ο Μαροκινός στράικερ. Ο Ραφίνια και ο Μπα, ο Ατρόμητος, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο με την εικόνα του δεν δημιουργούσε υπόνοιες ότι μπορεί να φτάσει το σκορ σε τόσο υψηλά επίπεδα, τόσο μεγάλη διαφορά. Αλλά στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός στις περιπτώσεις που μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή της ομάδας του Νταμίρ Κάναντι. Λοβέρα και Γκάλο εδώ. Ξανά το φάουλ του Αργεντινού. Ο Ολυμπιακός που στο δεύτερο ημίχρονο έχει εκδηλώσει 5 τελικές προσπάθειες και σε αυτές τις 5 τελικές έχει πετύχει 4 γκολ. Ένα λεπτό ακόμη για τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας. Ο Γούτας στην κεφαλιά. Offside ο Ρισβάνης. Ολυμπιακός που στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον Παζιάννινα.gr δέχτηκε το πρώτο του φετινό τέρμα. Ο Ολυμπιακός που δίνει συνέχεια σε αυτό που άρχισαν σήμερα ο Βόλος και ο Άρης αναφορικά με τους γηπεδούχους. Ο Βόλος νίξε 2-1 τον pasgiannina.gr. Ο Άρης 1-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Ολυμπιακός είναι στο 4-0 απέναντι στον Ατρόμητο. Θυμίζουμε αύριο βέβαια το μεγάλο τέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Στα κανάλια Nova Sports όλο το φετινό πρωτάθλημα. Ο Ρισβάνης έκλεψε με Σικουλού και ο Ουμπιντές. Ο Χριστοδουλόπουλος δεν συνεργάστηκε με τον Ρισβάνη, όπου Σουλάτζιτς έκλεψε από τον Μπα. Χριστοδουλόπουλος θέλει να φύγει από τον Ραφίνια. Βρήκε την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Συγκρούστηκαν και έχει μείνει στο έδαφος ο Ραφίνια.
ξανά. Να, ο Κώστας Φορτούνης. Και αυτός βέβαια είναι ο Γιουσέφ Ελαραμπή. 5 γκολ σε 7 τελικές μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει, μεταφράζεται σε ένα γκολ ανά 1,4 τελικές προσπάθειες. Ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό, μια πολύ εντυπωσιακή αναλογία. Είναι το πρόσωπο βέβαια της βραδιάς, ο πολύτιμότερος της αναμέτρησης. Ελαραμπή στον Μπουχαλάκη. Πάνω στον Γούτα η καθετή. Λοβέρα. Μπουχαλάκης. Παλιά για τον Σουντανή. Ρισβάνης και Γκάλο. Κράτησαν στον αέρα για να μαζέψει ο Γιαννιώτης. Όχο Σουντανή. Εδώ. Έχει εκνευριστεί με τον Γιαννιώτη και είναι ο Ρισβάνης αυτός που παίζει τον ρόλο του πυροσβέστη. Ραφίνια. Μπουχαλάκης. Γιουσέφ Ελαραμπή. Βαλμπουενά. Ραντζέλοβιτς. Χαμηλά η σέντρα, ο Ρισβάνης σε κόρνερ. Εδώ η προηγούμενη φάση και ο λόγος αυτής της μικρής εστίας έντασης ανάμεσα σε Σουντανή και Γιαννιώτη που τώρα κατεβάζει την μπάλα στο γέμισμα του Καμαρά. Γκάλο. Ενσικουλού. Μπουσουλάζιτς. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει με καλή ψυχολογία να παίξει στην πρεμιέρα και του φετινού Champions League με τη Μαρσέη. Πριν επιστρέψει για τον Ελαραμπή, ετοιμάζει για τον Σουντανή τη μεταβίβαση. Ζητούσε και ο Μπουχαλάκης στο στη μία πλευρά αριστερά, δεξιά ο Ραντζέλοβιτς. Τελευταίο σφύριγμα από τον Κουτσιάφτη. Ολυμπιακός Ατρόμητος 4-0. Με το σκορ να ανοίγει στο 52ο λεπτό ο Ελαραμπή. Το 2-0 ο Χασάν στο 65 και στη συνέχεια ο Ελαραμπή στο 82ο και στο 87ο έβαλε ακόμη 2 για να κάνει χάτρικ και να ανεβάσει το σκορ στο 4-0. Επαναλαμβάνω, το λέγαμε και εκείνη τη στιγμή, σοφαρίζοντας την ευρύτερη επικράτηση του Ολυμπιακού εντός έδρας στη Super League κόντρα στον Ατρόμητο. Εδώ ο Πέδρο Μαρτίνης με τον Γιαννιώτη και ο Σα που χρειάστηκε να επέμβει στην μία τελική που πήγε στην εστία του και ήταν στο πρώτο ημίχρονο στην κεφαλιά του Δημήτρη Γούτα. Χαμογελώντας τώρα ο Μαρτίνς. Σε χειραψία με τον Νταμίρ Κάναντι, ο Ατρόμητος απέδειξε και απόψε ότι θα είναι μια από τις ομάδες που θα δυσκολέψουν πάρα πολύ εκείνες της πρώτης τριάδας, τετράδας. Είναι μια ομάδα που έχει τον τρόπο να διαχειρίζεται τα παιχνίδια της. Της έφυγε το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μόνο και μόνο το ότι μπόρεσε να το διαχειριστεί με ισορροπία από τη στιγμή που έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές μέχρι την έκρηξη του Ελαραμπή καταδεικνύει και την δουλειά που κάνει ο Νταμίρ Κάναντι και το λιθαράκι που βάζει το ένα μετά το άλλο για να δημιουργήσει ένα απολύτως ισορροπημένο σύνολο. Ο Αποστόλογης Λάμπος έχει δίπλα του τον Νταμίρ Κάναντι και πάμε αμέσως σε αυτόν. Που έχω στο μυαλό μου είναι τι θεωρεί ότι έφερε αυτή την είδα στην ομάδα του, η αποβολή νωρίς στο μάτς ή το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού.